Θα πάμε πολλά, πολλά, πολλά χιλιόμετρα μακριά, στην μακρινή Τασμανία, κάτω από την Αυστραλία. Θα μας πει περισσότερα, βέβαια, η κυρία Βάγια Ποντίκη, η οποία είναι δασκάλα του ελληνικού σχολείου εκεί στην Τασμανία. Κυρία Ποντίκη, να σας καλησπερίσω από Ηράκλειο, από Κρήτη. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση που παρακολουθούμε αμέσως τώρα και να μας δώσετε και κάποιες γεωγραφικές πληροφορίες πού ακριβώς βρίσκεστε. Καλησπέρα λοιπόν, παιδιά, από εδώ, από την όμορφη Τασμανία, από την πρωτεύουσα, από το Χόμπαρτ. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε λιγάκι μακριά από την Ελλάδα. Είναι ακριβώς, όπως είπατε, το νησάκι ακριβώς από κάτω από την Αυστραλία, κάτω από τη Μελβούρνη. Είναι περίπου μια μισή ώρα πτήση από τη Μελβούρνη για να φτάσει κανένα στο Χόμπαρτ. Και από εδώ φεύγουν πάρα πολλά πλοία και πηγαίνουν κάτω στο Νότιο Πόλο. Είναι μια μισή ώρα πτήση από Μελβούρνη. Από Ελλάδα πόσες ώρες είναι, για να μπούμε λίγο και να καταλάβουμε? Θα σας τρομάξω λιγάκι. Από Ελλάδα περίπου η συνολική διάρκεια πτήσης, βέβαια με στάσεις, είναι περίπου από τις 20 έως και τις 25 ώρες. Α, ωραία. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία μέρα εκεί για να φτάσουμε και να σας γνωρίσουμε από κοντά. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε σύνδεση μέσω Skype. Λοιπόν, μία Ελληνίδα τώρα δασκάλα, εκπαιδευτικός, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πώς βρέθηκε σε αυτό το όμορφο μέρος, γιατί βλέπουμε και κάποια σχετικά πλάνα? Λοιπόν, εμένα η ιστορία της οικογένειάς μου ξεκινάει από πάρα πολύ παλιά, από το 1950 περίπου, που ήταν έτσι από τους πρώτους μετανάστες. Η μητέρα μου είναι γεννημένη και μεγαλωμένη εδώ στο Χόμπαρτ, εγώ γεννημένη μεγαλωμένη στην Αθήνα. Πριν από περίπου 2,5 με 3 χρόνια πήραμε την απόφαση με τον άντρα μου να έρθουμε εδώ στο Χόμπαρτ, εγώ να τελειώσω τις σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο και για να ξεκινήσουμε έτσι κάτι καινούριο, να πειραματιστούμε, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σε αυτή τη μακρινή χώρα. Και μέχρι τώρα μπορώ να πω ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Για πείτε μας λίγο, υπάρχει ελληνικό σχολείο στην περιοχή? Και για να υπάρχει ελληνικό σχολείο σημαίνει πως υπάρχει και ελληνική κοινότητα? Σωστά. Έχουμε έναν δρόμο εδώ πέρα στο Χόμπαρτ που λέγεται Federal Street. Αυτός ο δρόμος έχει το ελληνικό μας καφενείο και το ελληνικό hall, το κέντρο δεξιώσεων. Δίπλα από αυτό έχουμε το ελληνικό σχολείο, το οποίο είναι χτισμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε αρκετά παιδάκια. Τα παιδιά που έχω εγώ πλέον είναι παιδιά τρίτης ή τέταρτης γενιάς, τα οποία έτσι έρχονται στο ελληνικό σχολείο μία φορά την εβδομάδα. Μία φορά την εβδομάδα. Συνολικά, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας αριθμό έχουμε? Πρέπει να είναι περίπου στα 2.000. Δεν είναι μικρός. Όχι, όχι, καθόλου. Δεν είναι μικρός. Ο γενικός πληθυσμός εκεί στο νησί πώς είναι? Στην πρωτεύουσα, στο Χόμπαρτ, είναι περίπου στις 200.000. Η Τασμανία ολόκληρη είναι περίπου στο μισό εκατομμύριο. Α, είναι γύρω στις 500.000. Σας λείπει κάτι από την Ελλάδα? Πάρα πολλά πράγματα μας λείπουν από την Ελλάδα. Περισσότερο θα έλεγα μας λείπουν τα οικεία μας πρόσωπα, οι φίλοι και η οικογένεια. Και ο τρόπος ζωής όσον αφορά την διασκέδαση, όσον αφορά αυτή την κουλτούρα της οικογένειας. Νομίζω τώρα και με τον κορονοϊό τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ευρώπη και στο νησάκι που είστε και στο νησί που είστε. Νομίζω τα κρούσματα είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα. Σωστά, σωστά. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δικός μας ο κυβερνήτης από τη στιγμή που ξεκίνησε βασικά ο κορονοϊός ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Βέβαια μπόρεσε, γιατί η Τασμανία, όπως είπατε, είναι και νησί και την έκλεισε. Δηλαδή όλα τα αεροδρόμια κλείσανε, δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το νησί. Με αποτέλεσμα μέσα σε περίπου 4 μήνες εξαλειφθήκανε όλα τα κρούσματα και εδώ περίπου και 7 μήνες έχουμε μηδαμινά. Μηδαμινά είναι μια ανεπτυγμένη περιοχή. Βλέπουμε και κάποια χαρακτηριστικά πλάνα. Από το παραλιακό μέτωπο με αυτοκινητοδρόμους, με ένα λιμάνι, με κάποιες μαρίνες. Είναι τόσο όμορφο το νησάκι όσο βλέπουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρείται ένας μικρός παράδεισος. Είναι ένα μέρος στο οποίο έρχεται πάρα πολλοί κόσμος για τη φύση, για το πόσο ήσυχα και όμορφα είναι τα τοπία εδώ. Προσωπικά εγώ θα έλεγα ότι είναι μια από τις ωραιότερες πόλεις. Έχει και τα στοιχεία της άγριας φύσης, είναι έντονα. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Βεβαίως, είναι πάρα πολλά. Εντάξει, εμείς είμαστε γνωστοί βέβαια και για τον διάβολο της Τασμανίας.
Ελεύθερα βέβαια στον δρόμο κυκλοφορούν και τα καγκουρό και τα wallabies, τα οποία είναι έτσι πιο μικρά καγκουρό. Έχουμε και possum. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη άγρια ζωή και οι αρχές προσπαθούν πάρα πολύ να την προστατεύσουν. Εγκληματικότητα. Άγνωστη λέξη. Ή μικρό εγκληματικότητα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα το βράδυ εκεί στην περιοχή, στους δρόμους. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ορισμένες περιοχές οι οποίες δεν έχουν καθόλου καλή φήμη. Όπως και σε κάθε πόλη, υπάρχουν λοιπόν οι περιοχές στις οποίες δεν κυκλοφορούμε και υπάρχουν και οι περιοχές που κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Γενικότερα εγώ εδώ είμαι περίπου 3 χρόνια, δεν έχω ακούσει κάτι. Μία φορά ένας γνωστός ανέφερε το ότι του κλέψανε κάτι από το αμάξι του. Αλλά αυτό. Οι μόνιμοι κάτοικοι πώς αντιμετωπίζουν τους Έλληνες, πώς αντιμετωπίζουν τους ξένους επισκέπτες, τους μετανάστες, ανθρώπους που έρχονται στην περιοχή τους προκειμένου να δουλέψουν. Κοιτάξτε, θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα των εθνών. Ναι. Δεν υπάρχει κάποιος Αυστραλός ο οποίος να ονομάζεται Αυστραλός, εκτός αν είναι αβορίγινας. Η Αυστραλία λοιπόν χτίστηκε σαν κράτος και σαν χώρα μόνο από τους μετανάστες. Σωστά. Πλέον αυτή η χώρα είναι μια πολυπολιτισμική χώρα, είναι μια χώρα των εθνών. Όλες οι χώρες οι οποίες και όλοι οι μετανάστες που έρχονται για να δουλέψουν εδώ είναι καλοδεχούμενοι. Εγώ προσωπικά δεν έχω πέσει ποτέ θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς. Επομένως έλεγα ότι είναι πάρα πολύ ανεκτική. Υπάρχει κάποιο σημείο, κάποια περιοχή στην Τασμανία που σας θυμίζει έντονα Ελλάδα, που πηγαίνετε και λέτε εδώ μου μυρίζει Ελλάδα, μυρίζει ελληνικό χώμα κατά κάποιο τρόπο? Εγώ θα έλεγα το μαγαζί στο οποίο εργάζομαι, το Urban Greek, το οποίο είναι το τρίτο ελληνικό εστιατόριο και το πιο πετυχημένο, που με το που μπαίνεις μέσα, οι τοιχογραφίες και μόνο, το χταπόδι στη χάρα, είναι κάτι το οποίο σου θυμίζει καθαρά την πατρίδα μου. Η μυρωδιά, βέβαια εντωμεταξύ, γενικότερα η Αυστραλία, φημίζεται και για τα θαλασσινά της. Ναι. Έχουμε νομίζω την καλύτερη ποιότητα θαλασσινών στον κόσμο. Πάρα πολλοί σεφ έρχονται εδώ και κάνουν train πάνω στα τασμανέζικα θαλασσινά. Και αυτό βέβαια προσελκύει και πάρα πολλοί Ασιάτες, οι οποίοι επιλέγουν τις διακοπές τους στην Τασμανία μόνο και μόνο για την ποιότητα του φαγητού. Για την ποιότητα του φαγητού. Η Βάγια Ποντίκη σκέφτεται την επιστροφή στην Ελλάδα κάποια στιγμή ή έχει βρει τον παράδεισό της και λέει εδώ θα μείνω, εδώ είναι η οικογένειά μου, έχω βρει δουλειά, ας αφήσω την Ελλάδα για το καλοκαίρι? Δεν θεωρώ ότι υπάρχει Έλληνας που όταν φεύγει από την Ελλάδα δεν θέλει ποτέ να επιστρέψει. Προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ αντικειμενική και λογική. Δεν θα έβλεπα κοντά να επιστρέψω πίσω, πάντα θα ήθελα. Οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές και για εμάς που έχουμε ζήσει στο εξωτερικό συγκρίνουμε πάρα πολύ τις καταστάσεις με την Ελλάδα και τις καταστάσεις με εδώ. Εύχομαι κάποια στιγμή η Ελλάδα να φτάσει σε ένα καλύτερο σημείο ώστε και εμείς να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Οι περισσότεροι Έλληνες στην Τασμανία με τι ασχολούνται? Οι περισσότεροι Έλληνες στην Τασμανία, επειδή είναι τρίτης και τέταρτης γενιάς, είναι πολύ καλά φτασμένοι είτε επιχειρηματίες, είτε ασχολούνται με τα buildings, δηλαδή είναι εργολάβοι. Είναι πάρα πολύ πετυχημένοι σε ό,τι και αν κάνουν. Φορολογικά σας βοηθάει το δημόσιο, εντός αγωγικών, δεν ξέρω ποιο είναι και το καθεστώς εκεί, στην επιχειρηματικότητα, εδώ πέρα θα έλεγα στις δραστηριότητες που έχετε, ναι. Το κράτος εδώ πέρα θα έλεγα ότι είναι σύμμαχος. Αν αποφασίσεις να ανοίξεις μια επιχείρηση, μέσα σε μια εβδομάδα μπορείς να έχεις μαζέψει ό,τι έγγραφα χρειάζεσαι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και στήριξη από το κράτος και από τις τράπεζες για τους νέους επιχειρηματίες. Φορολογικά μιλώντας, κάθε χρόνο που κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση εδώ, μας έρχεται μια επιστροφή φόρου. Η οποία αυτή επιστροφή φόρου έχει να κάνει και με το εισόδημά μας.
Επομένως, έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση η φορολογία στην Ελλάδα με τη φορολογία εδώ. Μου είπατε ότι είχατε ελάχιστα κρούσματα. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάστηκε να πάρουν κάποια περιοριστικά μέτρα, να επιβληθούν κάποια τοπικά lockdowns εκεί στο νησί. Έκλεισαν τα σύνορα, αυτό μας είπατε. Κάτι άλλο πέρα από αυτό? Υπήρξαν κάποια τοπικά lockdown τα οποία συνέβησαν. Χόμπαρτ, ας πούμε, έκλεισε περίπου για ένα μήνα. Ήμασταν σε τοπικό lockdown. Υπήρχε έτσι η κοινωνική αποστασιοποίηση. Μάσκες δεν φορέσαμε ποτέ. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζήσει καταστάσεις όπως με ενημερώνω, ας πούμε, και η οικογένειά μου στην Ελλάδα. Τα πράγματα εδώ από την αρχή αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, με αποτέλεσμα δεν πήρε έκταση. Μάλιστα, και δεν υπάρχει ακόμα σχέδιο για εμβολιασμούς, να φανταστώ. Δεν έχει ακουστεί καν, ή από το Μάρτιο και μετά. Νομίζω στην Αυστραλία από το Μάρτιο και Απρίλιο πιθανότατα να ξεκινήσει διαδικασία. Σωστά, σωστά. Εμάς μας έχουν πει ότι τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν να έρχονται τα πρώτα εμβόλια. Ναι. Προτεραιότητα βέβαια έχουν αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία και οι πολύ ευπαθείς ομάδες. Και αργότερα ο γενικός πληθυσμός. Μάλιστα. Ένα μήνυμα στους Έλληνες που μας παρακολουθούν αυτό το δεκάλεπτο και τα λέμε τηλεοπτικά και σας παρακολουθούν και εσάς. Θα ήθελα να πω ότι οι σκέψεις μας κάθε μέρα είναι πίσω στην Ελλάδα και στην πατρίδα μας. Να έχετε κουράγιο και δύναμη με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο ακούγεται συνέχεια, αλλά θεωρώ ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Έχετε καλοκαίρι, σωστά? Δεν θα το έλεγα. Καλοκαίρι εδώ είναι... Ναι, ενώ είναι καλοκαίρι, ναι. Ο καιρός εδώ αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο, επομένως από ό,τι βλέπετε φοράω μακριμάνικο. Δηλαδή από την ηλιοφάνεια μπορείς να πας σε ένα κλίμα διαφορετικό, ψυχρό, με παγωνιά. Ναι, από τη μία μέρα στην άλλη. Θάλασσες για να κολυμπήσει κάποιος, για να κάνει μπάνιο, υπάρχουν? Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν. Σε σχέση με την Ελλάδα, προσέξτε, αυτό ρωτώ. Σε σχέση με συγχωρείτε. Καμία σχέση. Καμία σχέση, ωραία. Καμία σχέση. Λοιπόν, κύριε Ποντίκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την καλησπέρα μας, καλό βράδυ από Ηράκλειο, από Κρήτη.